Στην επέκταση του φυσικού αερίου, ειδικά για την Κεντρική Μακεδονία, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας στην παράλληλη συνεδρία του Περιφερειακού Συνεδρίου της Κεντρικής Μακεδονίας για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Ο κύριος Σταθάκης σημείωσε ότι η επέκταση φυσικού αερίου προχωρά ικανοποιητικά, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν πολύ φιλόδοξα σχέδια και για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ειδικά ανέφερε ότι ο σχετικός προγραμματισμός προβλέπει ότι στο χρονικό διάστημα 2018-2022 θα κατασκευαστούν 336 χιλιόμετρα δικτύου, εκ των οποίων 73 στις Σέρρες, 38 στο Κιλκής, 115 στην Κατερίνη, 70 στη Βέρεια και την Αλεξάνδρεια Μαθίας και 40 στην Πέλα και τα Γενιτσά. Στηρίζουμε την ιδέα ότι η ΔΕΠΑ πρέπει να παραμείνει μια ισχυρή εταιρεία, τόσο στην Χοντρική όσο και στη Λιανική. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια σημαντική επέκταση του δικτύου. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα από τα παραδείγματα που πηγαίνει καλά η επέκταση του δικτύου. Αλλά η ΔΕΔΑ, σημαντική εταιρεία και υπεύθυνη για όλες τις άλλες περιφέρειες εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Με τη ΔΕΔΑ θα κατασκευαστούν το 18-22 336 χιλιόμετρα μέση και χαμηλής πίεσης. Ο Δήμος Σερών 73, το Κιλκής 38, η Κατερίνη 115, η Βέρεια και η Αλεξανδρία 70 χιλιόμετρα, η Πέλα και τα Γιαννιτσά 40. Υπάρχουν συσκέψεις και αναλύσεις κόστου ωφέλους για επιπρόσθετες περιοχές, Έδεσα, Σκίδρα, Αριδαία και Νάουσα. Συνεπώς, η κεντρική ιδέα παραμένει υπόλοιπη Ελλάδα, επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου και στο μέγιστο δυνατό βαθμό και αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων.